Καμιά φορά η συμπάθεια εκφράζεται με παράξενο τρόπο. Όσες μέρες βρίσκομαι στο Καρπενήσι, κάνω παρέα με μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Θεώρησαν λοιπόν σωστό και πρέπον να μου κάνουν ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο δώρο. Μια κατάβαση στον τρικεριώτη ποταμό, rafting, με 0 βαθμούς θερμοκρασία και υποβροχή. Καλά, παιδιά. Μην περιμένετε να μάθετε πολλά για τον Τρικεριώτη ποταμό. Αυτή την κατάβαση θα την κάνω για την πάρτι μου. Απλά δύο πράγματα να ξέρετε. Το συνολικό μήκος του μέχρι τη λίμνη των Κρεμαστών είναι 14 χιλιόμετρα. Το δε κομμάτι το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Πρέπει να ξέρετε ότι προέρχεται από τη συνένωση δύο άλλων ποταμών, του Καρπενησιώτου και του Κρικελοπόταμου. Και αυτά τίποτα άλλο. Είμαστε έτοιμοι για ράφτινγκ. Γεια σας. Όση ώρα έκανα rafting, όταν δεν χρησιμοποιούσα όλες μου τις δυνάμεις για να αποφύγουμε τα βράχια, σκεφτόμουν πόσο τυχερός είναι όποιος αποφασίσει να επισκεφτεί τον ομό Ευρυδανίας. Έχει να διαλέξει ανάμεσα σε 5 φαράγγια, 5 βουνά, 5 ποτάμια και μία λίμνη. Η Ευρυδανία ως μία από τις περιοχές με τη μικρότερη ατμοσφαιρική ρήπανση σε ολόκληρο τον πλανήτη απέχει μόλις 4 ώρες από την Αθήνα. Τι είναι 4 ώρες μπροστά στο μοναδικό προνόμιο να γνωρίσεις από κοντά μία από τις καθαρότερες περιοχές της γης? Όλα αυτά τα σκεφτόμουν καθώς διασχίζαμε ένα από τα δυσκολότερα ποτάμια της Ελλάδας, με συνεχείς στροφές και το ξακουστό Rock Garden, δηλαδή τον Πέτρινο Κήπο, να ανεβάζουν την αδρεναλίνη μας στα ύψη. Αυτοί θα συνεχίσουν μέχρι λίμνη Κρεμαστών. Εγώ κατεβαίνω εδώ. Για 10 μέρες ξεγράψτε με, αναρωτική από σήμερα.